καθένας συνολογιότατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε Δημάρχη, κυρίες και κύριοι. Η Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων, τιμώντας την επέτειο για τα 150 χρόνια από την γέννηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, μια επέτειο που θεώρησε υποχρεωμένη να εορτάσει η ελληνική πολιτεία και το Πανελλήνιο, οργάνωσε την απόψινή εκδήλωση με δύο σημαντικές ομιλίες για το έργο του ποιητή. Χαιρετισμό τώρα θα απευθύνει ο πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, κ. Αριστοτέλης Βράκος. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και μέλη της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, αν και ανάμεσά σας διακρίνω ένα πάντα γνώριμο και προσφυλές ακροατήριο που τιμά πάντα με την παρουσία του τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων, ωστόσο θα επαναλάβω και σήμερα προς ενημέρωση των νέων ακροατών ότι η επιδίωξη της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων του μοναδικού συλλόγου στην περιφέρεια είναι να επιδιώκει και να εφαρμόζει πιστά τις καταστατικές της υπαγορεύσεις, υπαγορεύσεις οι οποίες επιβάλλουν τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, διαλέξεων και όπου ο χαρακτήρας του συμβάλλει, ενισχύει αλλά και προάγει τόσο το πολιτιστικό πρόσωπο της πόλης μας Καλαμάτας, όσο και το ευρύτερο νομό της Μεσσηνίας. Γεγονός βέβαια που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας με όλους τους φορείς της περιφέρειας και που οι πολιτιστικοί του στόχοι και επιδιώξεις συνάδουν με αυτούς της Ένωσής μας. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά σας καλωσορίζω ως εκπρόσωπος του ΔΣ της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων στο τιμητικό αφιέρωμα διάλεξη που έχουμε διοργανώσει το απόψινο βράδυ του Νοέμβρη για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ευρύτερα γνωστού στον ελλαδικό χώρο αλλά συνάμα και διεθνώς ανεγνωρισμένο Έλληνα ποιητή, Κώστα Π. Καβάφη. Έναν Έλληνα της στρανής άλλοτε Ελλάδας και που ο ίδιος για το θέμα της καταγωγής του με περίσσια υπερηφάνεια δήλωνε «Είμαι Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια». Επειδή όμως θεωρώ πως θα είναι εκ μέρους μου ένα εγνωσμένο λάθος να επισέλθω σε λεπτομέρειες που αφορούν τη ζωή και το έργο του μεγάλου ποιητή, όταν άλλωστε το ρόλο αυτό του άκρως σοβαρού θέματος έχουν αναλάβει να αναλύσουν διεξοδικά οι δύο καταξιωμένοι ομιλητές, η φιλόλογος κριτικός λογοτεχνίας κυρία Μαρία Στασινοπούλου και ο ποιητής βιβλιογράφος κύριος Δημήτρης Δασκαλόπουλος, θα αργιστώ προσωπικά σε αυτή την όλος διόλου σύντομη αναφορά. Αλλά και πριν παρακολουθήσω το λόγο στο συντονιστή της αποψινής εκδήλωσης και αντιπρόεδρο της Ένωσης, κύριο Κώστα Παπαδόπουλο Ζωτόπουλο, σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης των Μεσσηνίων Συγγραφέων για την παρουσία σας και εύχομαι καλή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει τώρα ολιγόλεπτο βίντεο για τη ζωή και το έργο του Καβάφη. Thank you.
με τον άλλο να γνωρίζουν από κοντά. Αυτό με τον αγάπη μια σειρά. Η άνθρωπη του πνεύματος και η δημοσιογραφία της ποιησής του ήταν πολύ ακόμα.